Abren ahí tu nekra. De zakinito canis. Για να τιμήσουμε το Σταυρό του Χριστού. Που δεν όμως δεν γνωρίζει ο κόσμος τι είναι ο Σταυρός του Χριστού. Ούτε καν να κάνουμε το σημείο του Σταυρού δεν δυνάμεθα. Διότι ο διάβολος δεν αντέχει. Ξέρετε ότι ο περισσότερος κόσμος δεν γνωρίζει να κάνει, να διατυπώσει τον Τίμιο Σταυρό στο στήθος του. Ξέρετε ότι χρειάζεται προσοχή αυτά τα τρία δάχτυλα να είναι ενωμένα που σχηματίζουν το αδιαίρετο της Αγίας Τριάδος. Τα δύο δάχτυλα τα οποία είναι κλειστά σημαίνουν την Ανάσταση του Χριστού και την Ταφή του Χριστού. Αυτά είναι το πρώτο σημείο. Έπειτα, δεν θα βιαστείς ποτέ σου να κάνεις το σημείο του Σταυρού με αυτόν τον τρόπο, σαν πως να παίζουμε μαντολίνο ή αμπουζούκι. Τους βλέπω την ώρα κατά την οποία έρχονται να προσκυνήσουν το Ιερό Ευαγγέλιο, κόσμος ο οποίος εκκλησιάζεται κάθε Κυριακή, ανελιπώς, δεν μπορούν να διατυπώσουν το σημείο του Τιμίου Σταυρού. Διότι δεν τους αφήνει ο Σατανάς. Δεν μπορούν να κάνουν το σημείο του Τιμίου Σταυρού. Τα τρία αυτά δάχτυλα πρέπει να ακουμπούν στο μέτωπο για να ευλογήσει και να φωτίσει ο Θεός το μυαλό μας. Από το μέτωπο κατεβαίνουμε στον οφαλό για να ευλογήσει και να αγιάσει τα σπλάχνα μας ο Θεός. Δεύτερο, εδώ είναι η Ανάσταση, εδώ είναι η Ταφή του Χριστού. Έπειτα φέρνουμε το χέρι μας στο δεξιό μέρος του σώματος και έπειτα εις το αριστερό, για να διατυπωθεί ο Τίμιος Σταυρός ολοκάθαρος, για να φύγει ο διάβολος. Εάν δεν το κάνεις έτσι, αντί να φύγει, έρχεται και μπαίνει μέσα σου. Δεν σε φοβάται. Εκείνο που φοβάται είναι ο Σταυρός του Χριστού. Δι' αυτό σας παρακαλώ, παιδάκια μου, προσέξετε, δεν θέλει πολλούς σταυρούς ο Θεός. Θέλει έναν, αλλά να τον κατανοήσεις, να τον νιώσεις, να ζητήσεις από τον Θεό βοήθεια. Και ο Θεός θα σου δώσει. Το άλλο το οποίο πρέπει να προσέχουμε ιδιαίτερως είναι ότι η αυριανή ημέρα είναι νηστεία μεγάλη. Μην καθίσουμε να φάμε σουβλάκια και να φάμε άλλα οτιδήποτε αρτήσιμα, διότι είναι μεγάλη η μέρα του Σταυρού αύριο. Ο Σταυρός, λέγει, είναι ο φύλαξ πάσης της οικουμένης. Ο Σταυρός είναι η ωραιότης της Εκκλησίας. Ο Σταυρός είναι των πιστών το στήριγμα. Ο Σταυρός είναι όλη η δόξα και η χάρη του Θεού που μας έδωσε. Τον Τίμιο Σταυρό πρέπει να το σεβόμεθα και πολύ περισσότερο μην ανοίξετε ποτέ το στόμα σαν και να βλασφημίσετε τον Τίμιο Σταυρό. Πολύ περισσότερο τον Θεό μας, πολύ περισσότερο τον Χριστό μας, πολύ περισσότερο την Παναγία μας. Γιατί εμείς αυτό το έθνος να βλασφημούμε τα Ιερά και τα Θεία? Δια ποιο λόγο? Ποιος είναι εκείνος ο οποίος με αυτόνει τόσο και μας οδήγησε να κάνουμε αυτό το μεγάλο αμάρτημα? Και αν ο Θεός ξεχυλίσει το ποτήρι του, πού θα πάμε? Δεν βλέπετε τι κακά γίνονται όταν πέσει η οργή του Θεού? Δεν βλέπετε ότι σκεπάζει πόλεις ολόκληρες με το νερό? Αυτά είναι εκείνα τα οποία εξαστράπτουν τον θυμόν του Θεού. Εξίστραπτε, λέγει, ο θυμός του Θεού. Έχει τελειώσει πλέον, δεν αντέχει άλλο. Και δι' αυτό βλέπουμε όλα αυτά τα οποία γίνονται. Δεν μου λέτε γιατί γίνονται τόσα δυστυχήματα στην Ελλάδα στους δρόμους? Μπορείτε να μου πείτε?
διότι βλασφημούν τα ιερά και τα θεία. Θέλει να φύγει και του φταίει εκείνος που είναι μπροστά του και τρέχει τόσο γρήγορα και τον βλασφημεί τα ιερά και τα θεία, γιατί δεν τον αφήνει να περάσει. Και όταν πάει ούτε 10 μέτρα παρακάτω, χτυπάει και πεθαίνει. Φεύγει χάρη στο Θεό, μένει ο Σατανάς, σε τεινάζει σε δευτερόλεπτο. Δεν μου λέτε γιατί γίνονται αυτές οι πλημμύρες, γιατί γίνονται αυτοί οι σεισμοί, γιατί γίνονται αυτοί οι πόλεμοι, γιατί γίνονται αυτές οι ασθένειες, οι πρωτάκουστες. Έχετε ποτέ αντιληφθεί ότι βλέπουμε και δεν βλέπουμε, ακούμε και δεν ακούμε? Το έχετε καταλάβει αυτό? Όταν δούμε τα νέφη και μαζεύονται, λέει ο Θεός, και μας λέγει ότι είμεθα υποκριτές. Υποκριτές, λέγει. Εσείς όταν δείτε τα σημεία του ουρανού, λέγει, λέγεται ότι θα βρέξει. Τώρα τα σημεία των καιρών, λέγει, που σας τα δίδω να τα δείτε, να προετοιμαστείτε, δεν τα βλέπετε, λέει? Τούτα όλα τα οποία βλέπουμε, αδερφοί μου, ονομάζονται σημεία των καιρών. Φεύγουμε από αυτό το θέμα και πάμε στο άλλο θέμα, το οποίο είναι ο πόλεμος τον οποίο πρέπει να κάνουμε. Για να φύγει ο διάβολος χρειάζονται προϋποθέσεις. Πρώτη προϋπόθεση: η πίστη στον Θεό. Αν δεν πιστεύεις, δεν φεύγει. Δεύτερο, μετά από την πίστη, η εξομολόγηση. Αν δεν εξομολογηθείς, δεν φεύγει ο Σατανάς. Τρίτον, εάν αυτή τη στιγμή δεν τηρήσεις την εντολή του Θεού, τη συνταγή, έδωκε ο Θεός συνταγή. Όταν πάει στον γιατρό, σου δίνει μια συνταγή, σου λέει πάρε αυτά τα φάρμακα. Και ο Θεός έδωκε εις τον άνθρωπο, ο οποίος βασανίζεται από τον Σατανά. Και ποιος δεν βασανίζεται? Ποιος δεν βασανίζεται? Ένα Θεό βασάνιζε μέσα στην έρημο ο διάβολος. Όταν ενίστεψε 40 μέρες, μετά επετίθεται ο διάβολος εναντίον του Χριστού και δεν τον εντράπη. Δεν εντράπηκε ο αδιάντραπος. Και πολεμούσε τον Χριστό μέσα στην έρημο και τον εβασάνιζε. Και θα μας κρατήσει χατήριν εμάς. Ο Θεός είπε και μας έδωκε εντολή, μας έδωκε συνταγή και μας είπε ότι εάν θέλεις να απαλλαγείς από αυτό το κακό δαιμόνιο, από αυτόν τον δαίμονα, λέγει, μόνον ένας τρόπος υπάρχει: η προσευχή και η νηστεία.